Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κώστας Μαυρίδης και μόλις έχουν ξεκινήσει οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Σήμερα είναι 5η, 24 Μαρτίου και πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ενημέρωσης όπως τις ειδήσεις όπως κατέγραψαν οι δημοσιογράφοι και η τεχνική του σταθμού. Θα ξεκινήσουμε μετά της ακρίβειας. Ακρίβεια η οποία έχει φτάσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με ευρεία συζήτηση, με πολιτική αντιπαράθεση. Την ίδια ώρα στις Βρυξέλλες κουβεντιάζουν οι εταίροι, οι Ευρωπαίοι εταίροι για την κοινή αντιμετώπιση και την κοινή στρατηγική. Πολιτική αντιπαράθεση με το πολιτικό θερμόμετρο να φτάνει στο κόκκινο, καθώς η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για ότι βάζει πλάτη στα καρτέλ των παρόχων ενέργειας. Απ' την άλλη, η κυβέρνηση λέει ότι θα φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιριών στους πάροχους ενέργειας. Πάμε να κουβεντιάσουμε το θέμα με τον καλό συνάδελφο, τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο, τον οποίο έχουμε στη σύνδεσή μας. Βαγγέλη, φαίνεται ότι η ακρίβεια και η δυσκολία των πολιτών να αποπληρώσουν τους λογαριασμούς δημιουργεί και πολιτικό θερμόμετρο και πολιτική κουβέντα με υψηλούς τόνους. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και Κώστα, κυρίες και κύριοι. Η πολιτική αντιπαράθεση και χθες στην Βουλή έφτασε σε υψηλά επίπεδα με σύγκρουση μάλιστα των πολιτικών αρχηγών, των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα, και αντικείμενο βεβαίως την ακρίβεια από τη μία και τους χειρισμούς σε μια προσπάθεια διαχείρισης αυτού του προβλήματος από την άλλη. Την ίδια στιγμή βεβαίως στην κοινωνία αυτό που απασχολεί περισσότερο από την πολιτική κόντρα είναι η ίδια η υφιστάμενη κατάσταση, με τους πολίτες να βλέπουν συνεχείς ανατιμήσεις ακόμα και σε βασικά προϊόντα. Χαρακτηριστικό στο ψωμί, υπάρχουν περιοχές που καταγράφουν τιμή άνω των 2 ευρώ, ελλείψεις σε κάποια περίοδο στην αγορά, πλαφών σε άλλα προϊόντα. Δικό σου ρεπορτάζ έκανε λόγο χθες για συγκεκριμένα προϊόντα στο οποίο έχει μπει πλαφών στην πώλησή τους λόγω ακριβώς της έλλειψής τους, και ανατιμήσεις στο ρεύμα, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό των τιμολογίων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό λοιπόν το εκρητικό πλαίσιο και στο πολιτικό επίπεδο. Η ακρίβεια, η προσπάθεια περιορισμού του προβλήματος είναι στο επίκεντρο. Η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για έλλειψη προγραμματισμού, σπασμωδικές κινήσεις αλλά και προστασία συγκεκριμένων ομάδων και όχι του συνόλου της κοινωνίας. Η κυβέρνηση απαντά υποστηρίζοντας ότι είναι ένα βήμα μπροστά από την υπόλοιπη Ευρώπη στους χειρισμούς του προβλήματος και παραπέμπει στα όσα συμβαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ισχυρότερη οικονομία. Έτσι και αλλιώς το βλέμμα όλων είναι στραμμένο, όπως είπες, στο εξωτερικό, σε μια προσπάθεια να βρεθούν κοινοί τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος. Από την άλλη βέβαια, σε περιπτώσεις όπως είναι το θέμα της ενεργειακής κατάστασης, κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι ως μια εξαρτώμενη πλέον ενεργειακά χώρα έχουμε πολύ λίγες δυνατότητες ελιγμών. Είναι περιορισμένος ο τρόπος διαχείρισης του προβλήματος αυτού. Τώρα, στην εκπομπή CNews πήραν μέρος και είπαν την άποψή τους και ταυτόχρονα μετέφεραν και τη θέση του κόμματός τους τόσο ο πρώην Υπουργός Παιδείας, ο κ. Γαβρόγλου, όσο και ο υπεύθυνος τομεάρχης ενέργειας, ο κ. Σαρβανιτίδης, του Κινάλ. Ναι, ο κ. Γαβρόγλου είναι ένας έμπειρος πολιτικός πέρα από την ακαδημαϊκή του πορεία, ο οποίος μίλησε για το πώς ο ίδιος αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, το τέρας της ακρίβειας και τις επιπτώσεις του στην κοινωνία. Όπως ήταν αναμενόμενο, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση στους χειρισμούς του. Επιπλέον, για τους χειρισμούς της, επιπλέον ο κ. Σαρβανιτίδης, ο βουλευτής της Θεσσαλονίκης του Κινάλ, ο οποίος εκτός από την θέση του κίνημα αλλαγής, σαν βουλευτής, είναι και τομεάρχης ενέργειας, άρα έχει μια ειδικότητα για θέματα ενέργειας, μας είπε ότι από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι πριν κάνει την κρίση που φέρνει ο πόλεμος, ότι η απόφαση της χώρας να κάνει στην άκρη την παραγωγή λιγνίτη την κάνει έρμεο σε διεθνείς εξελίξεις, κάτι που έγινε, είπε ο κ. Σαρβανιτίδης, και δεν μπορεί η χώρα μας να παρέμβει παρά να ακολουθεί τις εξελίξεις. Είπε χαρακτηριστικά ότι έχει την αίσθηση ότι είμαστε ότι ακολουθούμε μια διαδικασία μετά από το πρόβλημα να επιβάλλουμε λύσεις και δεν προλαμβάνουμε. Μάλιστα ανέφερε ότι κατά τη γνώμη του ο μοναδικός τρόπος πρόληψης στην περίοδο αυτή θα ήταν η επανοργάνωση του ενεργειακού σχεδιασμού με διαφορετική αντίληψη για το θέμα του λιγνίτη.
Πάμε να, αφού σε ευχαριστήσω, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή CNews. Η κυβέρνηση, όπως έγινε και με την πανδημία, έχει αυτό το ιδιαίτερα βολικό άλοθη ότι για όλα αυτά είναι οι ξένοι. Πώς είναι δυνατόν στην πανδημία να είμαστε πρώτοι στους θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, όταν αντίστοιχες χώρες με αντίστοιχο πληθυσμό, αλλά και μεγαλύτερες από εμάς, δεν ήταν καν κοντά στα δικά μας ρεκόρ. Το ίδιο και με την ακρίβεια. Να σας θυμίσω ότι η ακρίβεια άρχισε πολύ νωρίτερα από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε βεβαίως ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα. Είμαστε ένα κράτος απογυμνωμένο από μηχανισμούς ελέγχου. Είναι μια κυβέρνηση που έχει κλείσει το μάτι πολλαπλά σε διάφορους επιχειρηματίες, άλλου είδους εταιρείες, τα κέρδη των οποίων είναι εντυπωσιακά. Διαβάζω αυτήν την εποχή ανακοινώνουν τα κέρδη των τραπεζών και πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει πώς είναι δυνατό να υπάρχουν τόσα κέρδη για να μοιραστούν σε μετόχους όταν η χώρα αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης ειδικά χθες αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να υιοθετήσει τις δικές μας προτάσεις. Είναι προφανές ότι πρέπει να μπει ένα πλαφόν. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το θέμα με το χρηματιστήριο, το ενεργειακό και τον απίστευτο τζόγο, και ξανά χτυπάει την πόρτα πολύ επιτακτικά ο ρόλος του δημοσίου και ο ρόλος του κράτους. Όταν αφήνεις τα πράγματα ανεξέλεγκτα, εσείς επάνω το ζείτε στο πετσί σας αυτό με πολλούς τρόπους. Ελπίζω να βγω ψεύτης, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά επισητιστικά προβλήματα, τα οποία δεν λύνονται ούτε με πακέτα βοήθειας, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Υπουργέ, ότι ομιλείτε για ένα κανονιστικό πλαίσιο σε ένα κράτος που να επικρατεί το δίκαιο στο πώς κατανέμει και τις υποχρεώσεις αλλά και τους πόρους στους πολίτες. Οι επιλογές της κυβέρνησης να δέσει τη χώρα εν εξάρτηση από το φυσικό αέριο δυστυχώς φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα, οι εξαιρετικά ψηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, η εξάρτησή μας από το αέριο που όλοι αντιμετωπίζουμε και γνωρίζουμε το πώς έχουν διαμορφωθεί οι τιμές, δημιουργούν τέτοια φαινόμενα και η επιλογή της κυβέρνησης να μην πάρει πραγματικά μέτρα για τους ευάλωτους, αλλά οριζόντια μέτρα τα οποία δεν ξέρω και πόσο θα αποδώσουν, δυστυχώς διαμορφώνει αυτές τις καταστάσεις. Υπάρχει ένα πλέγμα μέτρων και εργαλείων, διότι διαμορφώθηκε αυτό που διαμορφώθηκε με τη χρήση φυσικού αέριου. Έχουμε τα δυστυχώς άσχημα αποτελέσματα, αλλά από εδώ και πέρα είναι πώς άμεσα παρεμβαίνουμε στο πρόβλημα αυτό. Τα ζητήματα που αφορούν λοιπόν το πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία επιβάλλεται. Τα ζητήματα που έχουν κάνει με τα αυθαίρετες χρεώσεις, τις οποίες υπάρχουν, σπάζοντας τις αυθαίρετες τιμές, επιβάλλουν στην αγορά. Τα ζητήματα με τιμές του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τα ζητήματα με τη φορολόγηση των υπερκερδών, που χθες σύρθηκε ο Πρωθυπουργός και συμφώνησε με τη θέση μας για την υπερφορολόγηση των κερδών των παρόχων ενέργειας, είναι ζητήματα τα οποία άμεσα επανασυνδέουν. Η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει ιδιαίτερα στο να αντιληφθεί το πρόβλημα και να κάνει πραγματικές πολιτικές στοχευμένες και για τα ευάλωτα νοικοκυριά και για συνολικά τους λογαριασμούς ενέργειας των Ελλήνων πολιτών, αλλά και της παραγωγής, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ο πληθωρισμός τροφοδοτείται και η ακρίβεια τροφοδοτείται από το εξημένο ενεργειακό κόστος, το οποίο αντιμετωπίζουν και οι επιχειρήσεις πια. Είναι ζητήματα τα οποία δυστυχώς θα μας απασχολήσουν για πολύ μεγάλο διάστημα, όσο τα γεγονότα στην Ουκρανία συνεχίζονται και η Ευρώπη δεν παίρνει αποφάσεις. Ελπίζω και εύχομαι αυτές τις μέρες σύνοδο κορυφής να υπάρξουν αποφάσεις. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα υπάρξουν αποφάσεις τελικές ή σημαντικές που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι πέρα από το γεγονός ότι δυστυχώς είμαστε το βλέποντας και κάνοντας. Και αυτό δεν είναι μια πολιτική η οποία αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Ναι. Και αυτά που τα άσχημα γεγονότα τα οποία περιγράφεται θα είναι διαρκώς στην επικαιρότητα. Μόλις αρχίσαμε.
Αλλάζοντας θέμα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε αυτό που βιώνουμε όλοι καθημερινά ως κοινωνία και που συχνά το βλέπουμε μπροστά μας με τα τιμολόγια της ενέργειας που έρχονται στις οικίες αλλά και στις επιχειρήσεις. Φαίνεται πάντως και σύμφωνα με την ΡΑΕ, καθώς μπαίνει στο μικροσκόπιο η εξέταση περιπτώσεων που είχαμε αλλαγές σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις και μάλιστα μονομερώς, χωρίς να είναι σε γνώση των πολιτών που είναι συμβαλόμενοι με τις εταιρείες τους παρόχους, την ίδια ώρα φαίνεται ότι έχουμε και υπερκέρδη αλλά και καμιά φορά καταχρηστικά κέρδη που είναι στα όρια της νομιμότητας. Μια περίπτωση που μας έκανε εντύπωση θα κουβεντιάσουμε τώρα με την δικηγόρο, την κυρία Αριάδνη Νούκα, την οποία έχουμε στη σύνδεσή μας. Ο λόγος που ζητήσαμε, καλησπέρα κυρία Νούκα, που ζητήσαμε να έχουμε την κουβέντα μαζί σας είναι αυτό το εντυπωσιακό, το ότι είχαμε έναν λογαριασμό περισσότερο των 1.400 ευρώ με την ρήτρα αναπροσαρμογής που ξαφνικά αυτός έγινε μονοψήφιο και μόλις λίγα ευρώ, χωρίς να αλλάξει ούτε η κατανάλωση, ούτε κάποιο άλλο στοιχείο που θα επηρέαζε το σύνολο του λογαριασμού. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, ήρθε ένας λογαριασμός ο οποίος είχε ρήτρα αναπροσαρμογής 1.440 ευρώ, όπως είπατε, και από εκεί και πέρα ακολουθήσαμε την νόμιμη προδικασία, δηλαδή υποβάλαμε αντιρρήσεις στην εταιρεία, ήταν ιδιώτης πάροχος. Παρά το γεγονός ότι μας απέρριψε τις αντιρρήσεις η εταιρεία, ο επόμενος λογαριασμός ήρθε ρήτρα αναπροσαρμογής 26,79 ευρώ. Ανέμενα να έρθει και ο επόμενος λογαριασμός, μήπως ήταν καθαριστικό ή ήταν έναντι. Όλοι οι καθαριστικοί ήταν μηνιαίοι λογαριασμοί. Λοιπόν, ήταν από επιχείρηση. Και ο τρίτος λογαριασμός ήρθε 3,76 ευρώ. Παρά δηλαδή το γεγονός που απορρίφθηκαν οι αντιρρήσεις, αποκαταστάθηκε όλη η ανομαλία που είχε ο συγκεκριμένος καταναλωτής στο λογαριασμό του ρεύματος. Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό, διότι αυτό που είπε χθες ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, ότι υπάρχουν ουρανοκατέβατα υπερκέρδη των παρόχων παραγωγής, βασικά όσοι παράγουν, ας το πούμε έτσι απλά, ηλεκτρική ενέργεια, αν αυτά τα υπέρογκα κέρδη που έχουν, τα ουρανοκατέβατα όπως τα είπε, έχουν σχέση ακριβώς με αυτά τα ποσά, δηλαδή με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, διότι η ρήτρα αναπροσαρμογής τι είναι στην πραγματικότητα? Είναι η μετακύληση του επιχειρηματικού ρίσκου που έχουν όλοι οι πάροχοι, όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, παίρνουν κάποιο επιχειρηματικό ρίσκο. Αυτό το επιχειρηματικό ρίσκο μέσα από τη ρήτρα αναπροσαρμογής, χωρίς καμία ενημέρωση των πελατών, το σημειώνω αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό νομικά, μετακυλίουν όλο αυτό το επιχειρηματικό ρίσκο στον καταναλωτή με αποτέλεσμα αυτές τις ρήτρες. Χωρίς οι ίδιοι να χρεώνονται το παραμικρό, όλο μετακυλίεται στον καταναλωτή. Για να υπάρχουν αυτά τα δισκέρδη, γιατί εδώ πανευρωπαϊκά, έβλεπα χθες ότι πανευρωπαϊκά έχουν προϋπολογίσει περίπου γύρω στα 200 δις. Μέσα στη χώρα ακούστηκε πάλι στη Βουλή ότι είναι περίπου στο 1,5 δις. Φυσικά. Αν λοιπόν τα υπερκέρδη αυτά είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής που λαμβάνουν από τον κόσμο, καταλαβαίνετε ότι αυτό, εγώ θα το πω σκανδαλώδες. Δεν το γνωρίζω αν είναι αυτό, θα φανεί στην πορεία αυτό, είναι θέμα χρόνου να φανεί. Αλλά αν είναι αυτό, είναι σκανδαλώδες. Διότι και οι επιχειρήσεις στραγγαλίζονται και τα νοικοκυριά, οι ιδιώτες, οι οικιακοί πάροχοι, είναι όλοι, είμαστε όλοι σε απόγνωση. Αυτά τα ποσά δεν μπορούν να πληρωθούν. Και φυσικά υπάρχουν απόνερα. Διότι όταν παίρνεις ένα τέτοιο λογαριασμό και έχεις και άλλες υποχρεώσεις, σαφέστατα προτεραιότητα είναι να πληρώσεις αυτό το λογαριασμό, γιατί χωρίς ρεύμα δεν μπορείς να λειτουργήσεις, δεν μπορείς να ζήσεις, δεν μπορούν να ζήσουν τα παιδιά σου. Ωραία, και θα αφήσεις άλλες υποχρεώσεις. Π.χ. δάνεια. Τι θα γίνει? Θα δημιουργηθεί νέο βουνό κόκκινων δανείων, το οποίο θα το πληρώσει ποιος? Θα μετακυληθεί πάλι στην πλάτη του φορολογούμενου πολίτη. Και όλα αυτά για ποιους? Για 4-5 πόσοι είναι αυτή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας? Δεν έχω καταλάβει πραγματικά. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό. Επίσης να πω και κάτι άλλο, ότι ήδη έχουμε και αποφάσεις σχετικές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που εδώ και καιρό, οι οποίες αποφάσεις λένε πολύ συγκεκριμένα πράγματα ποια θα έπρεπε να είναι η ενημέρωση του καταναλωτή για να έχουν νομιμότητα
αυτές οι ρήτρες. Εγώ σας λέω να κάνετε ένα ρεπορτάζ πραγματικά και να ρωτήσετε τους καταναλωτές, τον κόσμο έξω που κυκλοφορεί, αν ποτέ ενημερώθηκε από κανέναν για αυτήν τη ρήτρα. Συγκεκριμένα. Ενημερωθήκαν. Νομίζω ότι το είδαν ως άγνωστη έκφραση και ως καινούρια μάλιστα στην ζωή μας, στον λογαριασμό του ρεύματος και όχι σε κάποια κουβέντα ή συζήτηση με την εταιρεία. Μα κανένας δεν ήξερε την ρήτρα να προσαρμογείς. Και εγώ που ασχολήθηκα με αυτή την υπόθεση από το καλοκαίρι και λίγο μετά, όταν άρχισαν να κάνουν την εμφώνηση οι χρεώσεις στους πρώτους λογαριασμούς, και εγώ δεν ήξερα τι ήταν ρήτρα. Δηλαδή, όταν λέω δεν ήξερα, νομικά τι είναι, πού στηρίζεται, τι αποτέλεσμα φέρει. Όταν λοιπόν άρχισα την έρευνα και άρχισα να καταλαβαίνω τι γίνεται, και ειδικά όταν είδα του Οκτωβρίου, όχι τωρινές, ανακοινώσεις της ΡΑΕ και κινήσεις της ΡΑΕ, του εποπτικού φορέα, σε σχέση με την αδιαφάνεια αυτών των ρητρών, και μάλιστα είχε γίνει και μια εξαιρετική ημερίδα τον Οκτώβριο με τη συμμετοχή, εννοείται, της ΡΑΕ, εννοείται καταναλωτικών οργανώσεων, εκπιζώ κτλ. Και όταν οι άνθρωποι όλοι αυτοί τοποθετήθηκαν θεσμικά για το τι γίνεται με τους λογαριασμούς, να μην λέμε τις ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ είναι ένας πάροχος, τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και για την αδιαφάνεια των όρων με συγκεκριμένες καταγγελίες, όλοι καταλαβαίνουμε ότι εδώ υπήρχε πρόβλημα. Εδώ όμως, κύριε Μαυρίδη, τίθεται ένα θέμα. Γιατί δεν βγήκανε από το καλοκαίρι που άρχισαν να αντιλαμβάνονται οι ηθήνοντες τι μέλη γενέστε, να ενημερώσουν τον κόσμο να πάει να κάνει σταθερά τιμολόγια για να μην υποστεί όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί προσέξτε, σήμερα οι εταιρείες αυτές τι μας λένε? Εγώ αγοράζω στη χοντρική αυτό το ποσό, το οποίο μετακυλώ στον πελάτη, και παθαίνω ζημιά. Και ρωτώ, από τη στιγμή που σήμερα τρέχουν πάρα πολλά τιμολόγια σταθερά, που απλά έχουν λίγο πιο τσιμπημένη τιμή, λίγο, όχι αυτά τα εξωφρενικά και εξοντετικά ποσά, λίγο πιο τσιμπημένη την τιμή. Πώς θα κάνουν, επομίζονται τη ζημιά, αλήθεια τώρα? Ακόμα και αυτήν την σταθερή σύμβαση την αλλάζουν μονομερώς, γιατί έχουμε καταγγελίες τέτοιου είδους. Θέλω να σας θέσω και υπόψη. Την πρώτη υπογή για μονομερή αλλαγή της σύμβασης, γιατί ούτε και αυτά που λένε είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί, καταρχήν, να ξέρουν οι τηλεθεατές σας, που είναι όλοι καταναλωτές βεβαίως, ότι αν έχεις κάνει μια σύμβαση σήμερα, για 6 μήνες δεν μπορεί κανένας να κουμπίσει τη σύμβαση. Έτσι, να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ρήτρες που λένε, όπως αυτό στην αγωγή που κατέθεσα σήμερα, που δεν έχει σχέση με αυτή την υπόθεση που είπαμε για τα 1440, αυτή είναι άλλη αγωγή. Λοιπόν, όταν υπάρχει λοιπόν πρόβλεψη στη σύμβαση ότι δεν ισχύει, προσέξτε, δεν ισχύει η ρήτρα αναπροσαρμογής, ας έρθουν να μας πούν πώς την άλλαξαν. Θα τα πούν στα δικαστήρια. Θα αποφασίσουν οι δικαστές για αυτά. Καταλάβατε, γιατί έξω υπάρχει σπέκουλα. Α, μπορούσαν να το κάνουν. Όχι, δεν μπορούσαν να το κάνουν. Νομικά, με συγχωρείτε, δεν μπορούσαν να το κάνουν. Και επιπλέον, αν θέλετε, για τη συμπεριφορά των εταιριών, δεν το λέω εγώ, το λέει το ρεπορτάζ, το λέει επίσημα η ΚΕΔΕ, ο πρόεδρός της, ο δήμαρχος Τρικαίων, λέει ότι πολλές εξ αυτών των εταιριών δεν αποδίδουν τα δημοτικά τέλη στους δήμους και αυθερέτως χρεώνουν δημοτικά τέλη αριθμούς που δεν έχουν νόημα και λόγο να αυξηθούν, επειδή αυξήθηκε το ηλεκτρικό ρεύμα. Νομίζω και ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει στραφεί στην εισαγγελία για αυτό το. Έχει κάνει μηνυτήρια αναφορά, αν δεν κάνω λάθος. Γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα που τώρα λέτε. Τώρα, εάν αποτυπωθεί και αποδειχθεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για. Εντάξει, δεν θα την πω τη λέξη, γιατί μπορεί να είμαστε και κατηγορούμενοι. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, τι λέμε στον τηλεθεατή που θα δει ένα εξωφρενικό ποσό, μπορεί να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες που ενδεχομένως να τον οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, ή είναι καταδικασμένος να το πληρώσει? Ακούστε λίγο. Υπάρχει μια διαδικασία που μπορεί ο κάθε πολίτης να την κάνει, ο κάθε καταναλωτής. Δηλαδή, θα πάρει καταρχήν στα χέρια του τη σύμβασή του. Αν δεν την έχει, με ένα αίτημα κατευθείαν του τη στέλνουν. Λοιπόν, μέσα στη σύμβαση αυτή θα δει ότι για να μπορέσει κάτι να κάνει, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να υποβάλει αντιρρήσεις. Πώς υποβάλλονται οι αντιρρήσεις? Απλά γράφει ένα κείμενο, αντιτίθεται με κάποια συγκεκριμένα πράγματα που θα πει,
στον πάροχο. Δεν χρειάζεται ούτε καν δικαστικός επιμελητής, δεν είναι εξώδικο έτσι όπως ακούστηκε. Είναι αντιρρήσεις που τις στέλνεις ηλεκτρονικά. Λοιπόν, και αν δεν του αφαιρέσουν το ποσό, ενώ το ποσό στους επόμενους λογαριασμούς, τότε θα πρέπει να στραφεί δικαστικά για να βρει ο άνθρωπος το δίκιο του. Βέβαια, όλα είναι και θέμα συμβάσεων, έτσι θέλει λίγο μελέτη η σύμβαση, δεν είναι τόσο απλό, αλλά οι αντιρρήσεις είναι απλό να γίνουν, οπότε μπορεί ο καθένας να την κάνει. Αν δεν κάνει αυτή τη διαδικασία, δεν θα μπορεί αύριο μεθαύριο να προστατευτεί, ας το πω καλύτερα, γιατί είναι υποχρεωτική προδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Κύριε Μαυρίδη, καλή συνέχεια. Αλλάζοντας θέμα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην πραγματική οικονομία. Οι άνθρωποι της επιχειρηματικότητας, οι άνθρωποι του μόχθου, της βιοπάλης, αλλά και οι επενδυτές, οι επιχειρήσεις, οι μικρές βιοτεχνίες που έχουμε στον τόπο μας, κυριολεκτικά στενάζουν. Και αυτό γιατί η ακρίβεια από τη μια στις πρώτες ύλες, που φτάνει μέχρι, όπως λένε οι ίδιοι και θα το δούμε στο βίντεο, μέχρι και τα 200% στις πρώτες ύλες από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα, και τις τελευταίες ημέρες η ακρίβεια έχει φτάσει και το 40% στις πρώτες ύλες, αλλά και το κόστος, το ενεργειακό κόστος στην ηλεκτροδότηση των επιχειρήσεων, καθώς και στα καύσιμα για τη μεταφορά των προϊόντων, ουσιαστικά καταλήγουν σε μία μη βιώσιμη κατάσταση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στο βίντεο που ακολουθεί με τον Βασίλη Λαζακίδη, τον βιοτέχνη από την Πτολεμαϊδα, την βιοτεχνία κατασκευών σιδηρομεταλλεύματος, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λέει ο ίδιος για αυτό που βιώνει από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα. Όλο αυτό το διάστημα, πώς βιώνουμε τη νέα κατάσταση που αντιμετωπίζουμε? Εγώ θα μιλήσω για τα δικά μου, για τα σίδερα, για τα αλουμίνια και για τα βιομηχανικά είδη. Σήμερα πάλι πήρα αυξήσεις. Η αύξηση είναι 45% μέσα σε 20 ημέρες. Για τις πρώτες ύλες κουβέντιας. Για τις πρώτες ύλες, για τα δικά μου μιλώ. Για τα σίδερα και αυτά, για τα σίδερα βασικά. Λοιπόν, την αύξηση αυτή, άμα την πάρουμε πριν 1,5 χρόνο, πριν τον κορονοϊό που ξεκινήσαν και εκείνες οι αυξήσεις, είμαστε στο 200% της πρώτης ύλης. Αυτά είναι τα νούμερα. Εγώ ίδιος προτείνω τους ανθρώπους που θέλουν να φτιάξουν κάτι να μην κάνουν τίποτα. Να περιμένουν. Οι τιμές αυτές είναι ανήκουστες. Μόνο τα έκτακτα, μόνο τα αναγκαία. Μην κάνετε τίποτα. Κρατήστε τα λεφτά σας, εννοείται. Εμείς θα αντέξουμε, δεν πειράζει. Ουσιαστικά δεν μπορείτε να πουλήσετε το προϊόν. Μα δεν γίνεται να το πουλήσετε το προϊόν. Για να καταφέρει να είναι βιώσιμη η επιχείρηση, πρέπει να ανεβάσετε πάρα πολύ τις τιμές. Ναι. Και άρα δεν θα αγοράσει κανένας. Ανεβάζεις τις τιμές και νιώθεις, να πούμε, ντροπή να πουλάς το υλικό με αυτή την τιμή. Ντρέπεσαι. Έρχεται ο άλλος και σου λέει πριν ένα μήνα πήρα. Στις υπόλοιπες δαπάνες για το κόστος λειτουργίας, ενέργεια, ρεύμα, καύσιμα, μεταφορικά. Αγαπητέ μου, τα βλέπουμε κάθε μέρα. Όλα ανεβήκανε και κάθομαι και σκέφτομαι. Έχει η οικογένεια στις μεγάλες πόλεις, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, που προσπαθούν να επιβιώσουν 800 ευρώ. Τι θα κάνουν? Ξέρεις τι φοβάμαι. Έχει συνταξιούχους και με λιγότερα. Έχει και με λιγότερα. Δεν έχεις. Ξέρεις τι φοβάμαι. Θυμάσαι μία έξαρση που είχε γίνει τότε όταν σφίχτηκε πάλι ο κόσμος προς ακροδεξιά και ακροαριστερά στοιχεία? Και αναρχίες, αυτό φοβάμαι. Μην ξεκινήσει και σε εμάς ο πόλεμος μέσα στα αστικά κέντρα. Όταν ο άλλος πεινάει, τι θα κάνει? Και εγώ ίδιος, άμα πεινάω, τι θα κάνω? Θα πάω εκεί που έχει τροφή. Δεν χειρίζονται καλά οι καταστάσεις. Καθόλου καλά. Πριν κάνα μήνα, δύο, πάλι μιλούσαμε και σου έλεγα ότι η ενέργεια και το κάρβουνο και τα εργοστάσια δεν πρέπει να τα βλέπουμε τοπικά ότι θα έχουμε δουλειά. Πρέπει να τα βλέπουμε εθνικά. Είναι όπλο η ενέργεια. Να που βγήκε. Και γυρνάμε σήμερα πάλι, θα ξαναγυρίσω εγώ στην ενέργεια. Και γυρνάμε σήμερα και τι λέμε τώρα? Το κάρβουνο είναι φτηνό γιατί είναι δικό μας. Πού πήγε το αέριο? Το αέριο ανέβηκε. Οι ρήποι που μας λέγανε τόσα χρόνια ότι πληρώνουμε ρήπους πέσανε στον πάτο. Άρα είναι φτηνό το κάρβουνο. Και είναι δικό μας. Και λέγαμε τότε μην εξαρτηθούμε από τη Ρωσία, θα κλείσει τη βάλα. Να τα. Τι άλλο παραπάνω πρέπει να πούμε? Μπροστά μας τα έχουμε. Μπροστά μας είναι. Δηλαδή είναι σαν
να έχεις τώρα τα καινούργια αεροπλάνα που πήρανε και να μην έχεις καύσιμα να τα πετάξεις. Άντε πέταξέ τα. Θα έρθει ο Τούρκος και πέταξε τα αεροπλάνα χωρίς καύσιμα. Ενέργεια, τροφή και οπλισμός στρατό είναι τα τρία βασικά μιας χώρας. Χωρίς αυτά δεν υφίσταται χώρα. Τέλος. Εγώ δεν είμαι ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε πουθενά. Έλληνας είμαι. Το σωστό και το δίκαιο. Μένουμε στα της ακρίβειας, κυρίες και κύριοι, και πάμε να συνομιλήσουμε για τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας απέναντι στα ενεργειακά, αλλά και την ακρίβεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον βουλευτή Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, τον Λεωνίδα Στολτίδη. Κύριε Στολτίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είχαμε και την συζήτηση στην Βουλή. Βεβαίως, δεν ξέρω η επόμενη μέρα πώς μας βρίσκει και κυρίως πώς θα βρει τα ελληνικά νοικοκυριά που βρίσκονται απέναντι σε υπέρογκα ποσά στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και δεν ξέρω πόσο αυτό θα μπορέσει να είναι μια βιώσιμη κατάσταση ή αν θα αλλάξει μετά τις αποφάσεις στο Κοινοβούλιο. Ναι, κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μας αυτό που και το μόνο που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην κατεύθυνση να υπηρετηθούν τα λαϊκά συμφέροντα απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στους πολέμους είναι να βάλει τις φραγίδες των λαϊκούς παράγοντας. Γιατί εδώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει συγκεκριμένες επιλογές. Δεν είναι καιρικό φαινόμενο αυτό που ζει ο λαός μας, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να αποφευχθεί. Είναι στρατηγική επιλογή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξειδικεύεται στην χώρα μας. Μπορούμε να πούμε με έναν τρόπο και με τον πιο βίαιο τρόπο αξιοποιείται ο ελληνικός λαός η δυνατότητά του στην επιβίωση για να γίνει το μεγάλο πείραμα της μετάβασης της μορφής ενέργειας στις ΑΠΕ, στην εξάρτηση, τη μεγάλη εξάρτηση, τη βαθιά εξάρτηση της χώρας μας συνολικά από το φυσικό αέριο, το οποίο είναι στα χέρια μονοπωλιακών ομίλων που συγκρούονται σε οξυμένους ανταγωνισμούς αυτό το διάστημα, στη Ρωσία με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και φυσικά και τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κινούνται στην καθέστηση να οξύνουν τις καταστάσεις, συμπεριαλιστική πόλη, οι οποίοι θέλουν να λύσουν το βασικό ζήτημα, το οποίο θα έχει την κυριαρχία στους ενεργειακούς πόρους, στον ορυκτό πλούτο, στους δρόμους μεταφοράς, εμπορίου κτλ. Την πληρώνουν οι λαοί. Και βέβαια εδώ στην χώρα μας οξύνθηκε η κατάσταση με την συμμετοχή της χώρας μας με αυτόν τον τρόπο που συμμετέχει και στέλνοντας οπλικά συστήματα στην περιοχή. Οξύνθηκε με την επιλογή της εφαρμογής της οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την απεξάρτηση συνολικά από το ρώσικο φυσικό αέριο να γίνει η απολιγνητοποίησή, εμείς λέμε καθαρά. Τρόπος που αφορά την ενεργειακή κατάσταση με την λογική και στην κατεύθυνση της κάλυψης των λαϊκών αναγκών υπάρχει. Δεν είναι επιλογή της κυβέρνησης. Είμαστε υπέρ της μορφής της αξιοποίησης όλων των μορφών ενέργειας και των υδρογοναθράκων και των ΑΠΕ και των υδροηλεκτρικών που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στη χώρα μας και μπορούν να καλύψουν το 30% συνολικά των ενεργειακών αναγκών σήμερα και φυσικά ο λιγνίτης με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας η οποία το αποδεικνύει και η μονάδα 5 έχει τη δυνατότητα με το χαμηλότερο δυνατό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα να οδηγήσει στη χώρα μας μακριά από την εξάρτηση, να οδηγήσει τη χώρα μας στην κάλυψη των λαϊκών αναγκών, να οδηγήσει τη χώρα μας σε αυτοτελή οικονομική ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους, χωρίς καμία εξάρτηση και να οδηγήσει βέβαια στην ευημερία, γιατί υπάρχουν όλοι αυτοί οι όροι ανάπτυξης που να καλύπτουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες του λαού μας. Μήπως, κύριε Στολτίδη, οριμάζει ο καιρός και θέλω και τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να μας πείτε για την εξόριξη των ελληνικών υδρογοναθράκων κάτω από την Κρήτη και αλλού. Κοιτάξτε, αυτό όταν λέμε υδρογοναθράκες, ΑΠΕ, υδροηλεκτρικά, λιγνίτη, εννοείται ότι οποιοδήποτε πόρος είναι διαθέσιμος πρέπει να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί. Όμως, εδώ επειδή μιλάτε ακριβώς για το ζήτημα της αξιοποίησης των υδρογοναθράκων στην Μεσόγειο, είναι ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο. Ναι, νομίζω ότι θα το βρούμε μπροστά μας αυτό, γιατί ποια είναι η επιτακτική ανάγκη η αξιοποίηση όλων αυτών των ορυκτών πλούτων. Και πριν από αυτό θα μπορούσαν να λυθούν τα πράγματα,
με τις ίδιες ενεργειακές πηγές, αλλά εδώ ακόμα και αυτό που αναδεικνύει, που βάζεται στην συζήτηση του τραπέζι αυτή τη στιγμή, πρέπει να γίνει πώς, με τον λαό κυρίαρχο ουσιαστικά στην οικονομία, γιατί η ανάδειξη, βλέπετε ότι και ο Πομπέο ουσιαστικά είχε αναφερθεί προχθές, ότι είναι η ώρα να αναδειχθούν αυτοί οι πόροι και να έρθουμε στην επιφάνεια για προς εκμετάλλευση, όμως είναι αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής αστικής τάξης, σύγκρουσης μεγάλων συμφερόντων, μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που ενδιαφέρονται για την εκμετάλλευση των συγκεκριμένων υδρογων ανθράκων, που βέβαια θα οδηγήσουν σε άνοιγμα της συζήτησης που διεξάγεται αυτή τη στιγμή με τις συναντήσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και των αντίστοιχων αξιωματούχων της Τουρκίας, να λυθεί το ζήτημα στο επίπεδο της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου, με ό,τι αντιλαμβάνεστε συνεπάγεται αυτό κατ' επέκταση σε σχέση με την παραβίαση κανόνων του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, των συνόρων κτλ. Κτλ. Τέτοια συζήτηση έχει ανοίξει, γιατί ακριβώς η διευθέτηση γίνεται σε επίπεδο σύγκρουσης επιχειρηματικών ομίλων και όχι σε επίπεδο κυβερνήσεων που αφορούν και τέλος πάντων διεξάγουν όλη την, το σχεδιασμό τους στην βάση της κάλυψης των λαϊκών αναγκών. Ναι, είπατε ότι οι αστικές τάξεις συνεννοούνται και έχουν αντιπαράθεση, αλλά την ίδια στιγμή τραγική συγκυρία, οι λαοί των δύο χωρών δεινοπαθούν. Εννοώ της Τουρκίας και της Ελλάδος. Φυσικά, μα οι αστικές τάξεις, αυτό και να το συνδέσουμε αν θέλετε και πολύ εύστοχη παρέμβασή σας, κατά τη γνώμη μας και είμαστε σε σχέση με τον πόλεμο στην Ρωσία και την απαράδεκτη εισβολή στην Ουκρανία. Ναι, από τη μία πλευρά σε επίπεδο εγχώριο εκμεταλλεύονται και ξεζουμίζουν την εργατική τάξη, αλλά παράλληλα την θέλουν την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, το λαό συνολικά της κάθε χώρας, να είναι έτοιμο πόλεμος όταν θέλουν να λύσουν τις διαφορές τους με τις άλλες αστικές τάξεις, είτε συγκεκριμένη περίπτωση Ελλάδας και Τουρκίας, και δεν μπορεί αυτό να επιτευχθεί με διπλωματικά μέσα, με τα ελληνικά μέσα που έχουν γνωρίσει μέχρι τώρα η λαϊκή ιστορία, και θα φτάσουν στο σημείο, γιατί αυτό είναι αναπόφευκτο, να λύσουν τα ζητήματά τους με στρατιωτικό τρόπο, γιατί ο καθένας κάποια στιγμή επιλέγει την επικυριαρχία του να την επιβάλλει με τον μοναδικό τρόπο που έχουν στα χέρια τους στο κάτω-κάτω της γραφής. Και τελικά, επειδή αυτοί δεν πάνε στον πόλεμο, δεν πάνε τα παιδιά τους, δεν πάνε τα παιδιά των μεγαλοβιομηχάνων, των χρηματιστών, των τραπεζιτών, των μεγαλοβιομηχάνων, των εφοπλιστών, είναι ο λαός αυτός που πρέπει να θέλουν ουσιαστικά να συμπαρατάσετε στην λογική που βάζουν αυτής της αντιπαράθεσης, για να είναι έτοιμος να χύσει και το αίμα του για αυτές τις διαφορές, για το πώς θα μοιράσουν τη λία του ορυκτού πλούτου, των ενεργειακών πηγών, των δρόμων μεταφοράς της ενέργειας και των προϊόντων. Γιατί περί αυτού ο λόγος και σε παγκόσμιο επίπεδο, που έχει φυσικά την έκφραση αυτή στη δικιά μας την περιοχή. Και προφανώς εδώ αυτό ο λαός πρέπει να το αναγνωρίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται και να βάλει ακριβώς τη σφραγίδα τους εξελίξεις. Με πρώτο, λέμε εμείς, την πίεση, τη μαζική, με τους λαϊκούς φορείς, τα σωματεία, το ό,τι έχει στα χέρια τους σαν δύναμη, να βάλει σαν προμετωπίδα διεκδικήσεων αυτή τη στιγμή να απαλλαγεί από όλους τους έμεσους φόρους και στην ενέργεια και στα καύσιμα, την κατάργηση του έμφυα, την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, των χαρακτηρισμών για τις ΑΠΕ. Αυτά είναι όλα βάρη, γιατί ουσιαστικά αυτό που επιχειρείται αυτή τη στιγμή, λιώνοντας την κυριολεξία τα λαϊκά νοικοκυριά, είναι να αλλάξουν μέσα παραγωγής χωρίς να πληρώσουν δραχμή. Και όλο το βάρος αυτής της προσαρμογής να έρθει στο λαό. Όμως η επόμενη μέρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό να πούμε, για να ολοκληρώσουμε δηλαδή την εικόνα, είναι ότι δεν θα είναι προσωρινό και μεταβατικό μέχρι τη δημιουργία αυτής της προοπτικής της ενεργειακής, την κατεύθυνση αυτή. Η επόμενη μέρα θα είναι στα χέρια μονοπωλιακών ομίλων που μέσα από το χρηματιστήριο ενέργεια, μέσα ενέργειας που ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το εφαρμόζει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, το κόστος της ενέργειας και των καυσίμων θα είναι σε τέτοια ύψη που ο λαός μας θα χρειάζεται συνεχώς να διαλέγει καθημερινά αν θα φάει, αν θα μετακινηθεί, αν θα ζεσταθεί. Ξέρετε, με τρομάζει αυτό που έρχεται από το ρεπορτάζ, ότι τον φετινό χειμώνα είχαμε δυστυχώς 32 συνανθρώπους μας, 32 συμπολίτες μας να έχουν χάσει τη ζωή τους επειδή είχαν ξυλόσωμα, επειδή είχαν φτώχεια και δεν μπόρεσαν να ζεσταθούν όπως θα έπρεπε ανθρώπινα και πολιτισμένα. Η ενεργειακή φτώχεια, έχετε απόλυτο δίκιο, ήταν και στην εποχή που η ΔΕΗ ήταν σε κρατικά χέρια, γιατί ακριβώς είχε τον ίδιο προσανατολισμό και λιμένονταν από μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Και με αυτή την έννοια έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν πρέπει ο λαός μας να ανεχθεί μια τέτοια ζωή. Αυτό δεν είναι ζωή. Δεν μπορεί να ανεχθεί αυτό το μέλλον για τον ίδιο και τα παιδιά του. Είναι αυτός που παράγει όλο τον πλούτο. Και το λιμένονται 100 παράσιτα μεγαλομέτωχοι μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή είναι η ιστορία. Ο πλούτος παράγεται, αυτό είναι και το πρόβλημα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Ότι ο πλούτος παράγεται είναι τόσο πολλής που δεν ξέρουν πώς να τον διαθέσουν πλέον. Και χρειάζονται, αν θέλετε, φτάνουν όλο και ολοταχώς και με την αντιπαράθεση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας, πιο κοντά στο σημείο που η μοναδική τους λύση θα είναι η καταστροφή, όπως λέμε εμείς, παραγωγικών δυνάμεων. Και σε αυτή τη φάση ο πόλεμος είναι το αυθεντικό τους, αν θέλετε, εργαλείο για να λύσουν όλα αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή της μεγάλης παραγωγής πλούτου και της μη δυνατότητας να καταναλωθεί αυτός. Δηλαδή η συσσόρευση πλούτου, ο οποίος δεν έχει τρόπο να τοποθετηθεί και να φέρει περισσότερα κέρδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Αλλάζοντας θέμα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στα της πανδημίας. Θα δούμε την εξέλιξη και σε τοπικό επίπεδο. Πανελλαδικά πάντως φαίνεται, αν και έχουμε μία μικρή αύξηση σε ό,τι αφορά τις νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία, εντούτοις οι σκληροί δείκτες, όπως είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά και οι θάνατοι, έχουν μια φθήνουσα πορεία. Αργή μεν, αλλά φθήνουσα πορεία. Σε κάθε περίπτωση, συγκρατημένα αισιόδοξα θα έλεγα ότι αντιμετωπίζεται η κατάσταση της πανδημίας. Θα δούμε σε τοπικό επίπεδο πώς έχει η κατάσταση. Η πληροφορία λέει ότι στο νοσοκομείο Κοζάνης έχουμε μια αύξηση των ασθενών που νοσηλεύονται στην πτέρυγα COVID. Αντιστοίχως, θα καλησπερίσω τον διοικητή του Ποδοσάκη νοσοκομείου, τον Σταύρο τον Παπασωτηρίου. Κύριε Παπασωτηρίου, πώς έχει η κατάσταση στο νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας? Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας. Πράγματι, κύριε Μαυρίδη, υπάρχει μια μικρή αυξητική τάση όσον αφορά τα περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με την νοσηλεία σε απλές κλίνες COVID. Πριν από 10 ημέρες τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Το τελευταίο πενθήμερο όμως πραγματικά έχουν αρχίσει και αυξάνονται τα περιστατικά. Και εκεί που είχαμε φτάσει στο ευχάριστο σημείο να έχουμε μονοψήφιο αριθμό ασθενών για νοσηλεία COVID σε απλές κλίνες, σήμερα που μιλάμε είναι διψήφιο το νούμερο και έχει ξεπεράσει το νούμερο 20. Σε ό,τι αφορά βέβαια όσον αφορά τις διασωληνώσεις και τα σχετικά, δεν έχουμε καμία σχετική αύξηση και θα έλεγα ότι το ευχάριστο στην συγκεκριμένη στιγμή είναι ότι στην ΜΕΘ έχουμε μόνο έναν ασθενή, ο οποίος είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό που νοσηλεύεται. Τώρα το γεγονός ότι έχουμε προχωρήσει σε ό,τι αφορά το ποσοστό του εμβολιασμού στο γενικό πληθυσμό και με δεδομένο ότι η όμικρον 2 που κυκλοφορεί τελευταία κάνει πιο ήπια ακόμη και την νόσηση, δηλαδή και τα περιστατικά που νοσηλεύεται στο Ποδοσάκη νοσοκομείο είναι σε ήπια μορφή. Κοιτάξτε, γιατρός δεν είμαι. Ναι, απλά, λέω τι σας λένε οι γιατροί. Από τα στατιστικά και από αυτά που μας λένε οι γιατροί και βλέπουμε, πράγματι ο ιός είναι εδώ. Απλά το γεγονός ότι αρκετός κόσμος έχει εμβολιαστεί βοηθά στο να υπάρχει αυτό που λέμε η γνωστή ανοσία. Σίγουρα και εμβολιασμένοι πλέον νοσούν, αλλά νοσούν πολύ ήπια. Αυτή τη στιγμή τα περιστατικά τα οποία έχουμε στο νοσοκομείο είναι μιας σχετικής ηλικίας μεγάλης. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάνω από 70 ετών και ο μεγαλύτερος, να σας πω, ότι είναι 96 ετών σήμερα που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Αυτό σημαίνει ότι και μεγάλο μέρος των ασθενών αυτών δυστυχώς δεν έχει εμβολιαστεί. Τώρα να έρθουμε σε ένα θέμα που μας κάνει ευχάριστη εντύπωση και θα έλεγα ότι και μας χαροποιεί, να μην το κρύψουμε άλλωστε. Την περίοδο της πανδημίας βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια και ένα αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό στην υποδομή των νοσοκομείων. Βλέπουμε συχνά δελτία τύπου της διοίκησής σας, κύριε Παπασωτηρίου, με νέα μηχανήματα. Τελευταία είδαμε με ένα νέο σύστημα τροφοδοσίας οξυγόνου στις κλινικές. Υπάρχει βελτίωση πραγματικά στην υποδομή του νοσοκομείου? Κοιτάξτε, κύριε Μαυρίδη, πραγματικά στο νοσοκομείο μας έχει γίνει
αρκετή δουλειά, και αυτό το οφείλουμε κυρίως στα στελέχη, στο τμήμα προμηθειών, στο οικονομικό τμήμα, αλλά και στα αιτήματα των γιατρών για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Το νοσοκομείο μας, παρόλο το ότι από τον Φεβρουάριο του 20 έχει χρηστεί ως νοσοκομείο αναφοράς για την αντιμετώπιση του COVID, δεν ήταν μόνο θεματικό. Τρέξανε και άλλα πράγματα. Συμμετείχαμε στα προγράμματα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την τρίτη υγειονομική περιφέρεια που υπαγόμαστε και το Υπουργείο Υγείας. Και έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή να υλοποιήσουμε την πρώτη φάση του προγράμματος ΕΣΠΑ, 1.601.000 για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στο 100%, 1.000.000 για το πράσινο ταμείο στο 100%, και στο 1.750 που έχει να κάνει με το COVID ΕΣΠΑ πρόγραμμα, πάλι της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, στη συνεννόηση και με τη διαχειριστική αρχή, και βέβαια τρίτη υγειονομική περιφέρεια και το Υπουργείο, όπως σας είπα, να απορροφήσουμε το 85%. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά προχωρήσαμε και ολοκληρώσαμε αρκετά καινοτόμα πράγματα, όπως είναι και το καινοτόμο έργο που είναι η προμήθεια και εγκατάσταση κέντρου παραγωγής οξυγόνου, συνολικής αξίας 200.000 ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 214-220, πάντα σε συνεργασία με την περιφέρεια, και είχαμε και την επίσκεψη του Περιφερειάρχη, του κ. Κασαπίδη, για να το δει από κοντά. Και η μονάδα αυτή αποτελείται από δύο γεννήτριες οξυγόνου, όπου πραγματικά μας θωρακίζει και έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πλήρη κάλυψη των καθημερινών αναγκών, αλλά και εξοικονόμηση οικονομικών πόρων. Άρα, κύριε Διοικητά, στο Ποδοσάκι νοσοκομείο δεν θα κάνουμε ρεπορτάζ για έλλειψη οξυγόνου στους ασθενείς, όπως συνέβη σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα. Μέχρι σήμερα καταφέραμε, και πριν από την εγκατάσταση της μονάδας αυτής, να φροντίσουμε και σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία, οι οποίοι απέδειξαν ότι είναι πρωτοπόροι για άλλη μια φορά, να μπει και δεύτερη δεξαμενή, με αποτέλεσμα πραγματικά να μην νιώσουμε την πίεση αυτή και να μην εκτεθούμε όσον αφορά την χρήση οξυγόνου που απαιτείται για τους ασθενείς COVID. Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που είχαμε και για την εικόνα που μας δώσατε σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της πανδημίας. Κρατώ το ότι είναι σε ήπια μορφή, είναι μεγάλης ηλικίας και έτσι βιώνουν ήπια την νοσηλεία τους, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που κουβεντιάζουμε. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Μαυρίδη, να πω και το εξής. Δεν σημαίνει, όπως είπα και πριν, ότι έχουμε νικήσει τον ιό. Ο ιός είναι εδώ. Μεταλλάσσεται. Εμείς πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτείας και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να κάνουμε κάτι άλλο. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί ακόμα το εμβόλιο της ανοσίας. Απλά χρησιμοποιούμε το εμβόλιο για την προστασία μας και μόνο. Και να πω ότι έχει προσθεθεί και ένα τρίτο και τρίτη εμβολιαστική γραμμή πλέον στο Ποδοσάκιο. Πέραν από αυτό της Pfizer και της Johnson, έχουμε και το Novavax, που είναι διαφορετικό από τα δύο προηγούμενα. Τώρα μου ανοίγετε νέα κεφάλαια και θέλω να μείνω λίγο ακόμη στην συζήτηση μαζί σας. Να σας ρωτήσω ποια είναι η κατάσταση ό,τι αφορά τους υγειονομικούς που δεν έχουν προχωρήσει τον εμβολιασμό και είναι εκτός συστήματος. Έχει μειωθεί αυτός ο αριθμός? Αν εξαιρέσετε ότι στο ιατρικό προσωπικό είμαστε σχεδόν στο 100% πλην ενός γιατρού, ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί, οι υπόλοιποι έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έχουν κάνει και την αναμνηστική δόση και είναι ενταγμένοι κανονικά στο σύστημα. Ακόμα και οι νοσηλευτές, αυτοί που οι οποίοι ήταν δύσπιστοι, είναι αρκετοί οι οποίοι έχουν κάνει το εμβόλιο και έχουν επιστρέψει κανονικά στην εργασία τους. Όχι όλοι πάντως. Όχι όλοι. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι όλοι. Σας ευχαριστώ. Και εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Αλλάζοντας θέμα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην φοβερή έκρηξη που συνέβη τα προηγούμενα 24 ώρα στα Γρεβενά, στην Ιταία Γρεβενών, που είχε ως μοιραίο τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο τριών συμπατριωτών μας από την Δυτική Μακεδονία, από τον Πολύμηλο, την Δήμητρα Δεσκάτης και βεβαίως και από τα Γρεβενά. Για την επόμενη μέρα και τις έρευνες που πραγματοποιούνται θα κουβεντιάσουμε με τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Γρεβενών, τον κύριο Χρήστο Τριγώνη, τον οποίο έχουμε στη σύνδεσή μας. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη. Πού βρισκόμαστε? Ήδη έχουμε τον τραγικό απολογισμό, έχουμε καταγεγραμμένα και επισήμως τα τρία θύματα και νομίζω η επόμενη μέρα είμαστε στην διερεύνηση των αιτιών. Ναι, συνεχίζουν τις έρευνες οι πυροτεχνουργοί της ελληνικής αστυνομίας. Βρίσκονται στο σημείο, σιγά σιγά γίνεται η αποκάλυψη των συντριμνιών ώστε να δούμε τι υπάρχει από κάτω. Όλοι αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε το πόρισμα αυτής της έρευνας. Είναι βέβαια μια πολύ δύσκολη διαδικασία και μια πολύ εξειδικευμένη διαδικασία. Θέλουμε όλοι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και το πιο δίκαιο αποτέλεσμα για όλους, ώστε να ξέρουμε τι συνέβη στα τρία παιδιά που χάθηκαν, αλλά και πώς να μπορέσουμε στο μέλλον να προστατευτούμε από ανάλογα ατυχήματα που έχουν αυτή την έκταση και αυτές τις συνέπειες. Ένα σοκαριστικό γεγονός που συγκλώνησε την κοινωνία μας. Χάθηκαν τρεις ανθρώπινες ζωές και καταστράφηκε και μια μεγάλη επιχείρηση. Και νομίζω ότι δεν έχουμε στο παρελθόν αντίστοιχο επεισόδιο στην περιοχή. Στην περιοχή δεν έχουμε σίγουρα. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι τα τελευταία 20 χρόνια να έχουμε ένα ανάλογο μεγέθος περιστατικό στην Ελλάδα να έχει συμβεί. Ίσως κάποιος που είναι παλιότερος να θυμάται. Όπως και να έχει, νομίζω ότι είναι ένα μοναδικό γεγονός και πρέπει με πολύ μεγάλη επιμέλεια να εξεταστούν τα στοιχεία όλα και να αποδοθεί η δικαιοσύνη προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να μάθουμε και όλοι τι πραγματικά συνέβη. Νομίζω αυτό είναι όλη η αγωνία της κοινωνίας και των ανθρώπων, των συγγενών, των ανθρώπων που χάθηκαν. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ χρήσιμο, θα έλεγα πολύτιμο, το να γνωρίζουμε το πώς προέκυψε για να το αποφύγουμε στο μέλλον. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και σίγουρα να αποδοθεί έτσι και να το αίτιο αυτής της φοβερής καταστροφής. Θέλω λίγο να μας πείτε, στο βαθμό που γνωρίζετε, την ιστορία αυτής της επιχείρησης, το πόσο καιρό είναι εκεί, το πώς δραστηριοποιείται στην περιοχή, το πόσο σημαντικό είναι και το τι τελικά ως ζημιά έχει πάθει αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία πέρα από τον θάνατο των τριών ανθρώπων. Η επιχείρηση ως δομή λειτουργεί περίπου 10 χρόνια στην περιοχή των Δερβενών. Ξεκίνησε να κατασκευάζεται από το 2008-2009. Νομίζω αδειοδοτήθηκε το 2012, αν δεν κάνω λάθος, και λειτουργήσε, ίσως και λίγο πιο νωρίς. Είναι μια επιχείρηση που άλλαξε κάποιες φορές χέρια. Τα τελευταία όμως 4-5 χρόνια, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε και τα στοιχεία, έδειχνε να πάει καλά. Είχε αρκετές πωλήσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε χώρες των Βαλκανίων. Ήταν μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση. Έχω την πληροφόρηση ότι ήθελε να επεκταθεί και περισσότερο με νέες εγκαταστάσεις στην περιοχή. Δυστυχώς είχαμε αυτό το δυσάρεστο γεγονός που δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Ελπίζω όλα να πάνε όπως πρέπει και καλό θα ήταν να γίνει ξανά επαναλειτουργία του εργοστασίου αυτού, γιατί παρά το άσχημο γεγονός, οι ευθύνες βέβαια να αποδοθούν εκεί που πρέπει να αποδοθούν, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά όπως και να έχει, μια επιχείρηση που απασχολούσε περίπου 40 εργαζόμενους στα Δερβενά είναι μια μεγάλη υπόθεση για την περιοχή μας. Δυστυχώς δεν είμαστε στην καλύτερη θέση ώστε πολλοί επιχειρηματίες να έρχονται να επενδύουν εδώ. Ήταν κάτι που ήταν θετικό πρόσημο για το Δήμο μας και μακάρι να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια της και να συνεχίσει τη λειτουργία της. Το 40 εργαζόμενοι, αυτή την πληροφόρηση έχουμε και εμείς, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη επιχείρηση για τα δεδομένα των Γρεβενών. Προφανώς και είναι μεγάλη επιχείρηση για τα δεδομένα των Γρεβενών. Εμείς θέλουμε τέτοιες επιχειρήσεις, όχι μόνο επιχειρήσεις εκδοτικών. Γενικά ευελπιστούμε να αναπτυχθούν και άλλες δραστηριότητες, ιδίως με την ολοκλήρωση του Ε65 επιδιώκουμε και αναζητούμε και συζητάμε με επενδυτές ώστε να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τόπο μας. Τα Γρεβενά χρειάζονται ενίσχυση. Είναι ένας τόπος που δυστυχώς μόνο δίνει, δεν παίρνει τίποτα. Φεύγει ο κόσμος, ψάχνει να βρει δουλειά και σε συνέχεια της απολιγνητοποίησης, της βίας αυτής της απολιγνητοποίησης που έγινε στην Δυτική Μακεδονία, και πολλοί Γρεβενιώτες που δούλευαν στην Κοζάνη ή στην Πτολεμαϊδα θα αρχίσουν να έχουν και αυτοί
προβλήματα. Γενικά η Δυτική Μακεδονία θέλει ενίσχυση, να το βλέπουμε συνολικά, όχι μόνο κατά τόπους. Και νομίζω ότι μία επιλογή επιχειρηματική πρέπει να είναι και τα Γρεβενά, που μπορούν να συνδυάσουν και δραστηριότητες επιχειρηματικές όπως αυτή που άσχετα με το γεγονός το δυσάρεστο αυτό συνέβαινε και είχε ένα οικονομικό αποτέλεσμα για την περιοχή, και με άλλες δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, όπως οι υπηρεσίες, ο γαστρονομικός τουρισμός και άλλα πολλά που μπορούν να γίνουν στην περιοχή μας. Τώρα εσείς και έχετε... το αγροτικό προϊόν που να μην το ξεχνάμε, η κτηνοτροφική παραγωγή, τα βιολογικά προϊόντα των Γρεβενών, τα οποία είναι εξαίρετα. Εσείς έχετε επισκεφτεί την επιχείρηση μετά το τραγικό συμβάν. Το μέγεθος της καταστροφής μας αφήνει ελπίδα να πούμε ότι θα επαναλειτουργήσει άμεσα η επιχείρηση για αυτούς τους 40 εργαζόμενους, ή θα χρειαστεί τον χρόνο του? Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τους τρόπους που αντιδοτείται η κατασκευή των επιχειρήσεων, έχει καταστραφεί ολοσχερός, στην ουσία δεν υπάρχει πια, εξαφανίστηκε το κτίριο της παραγωγής. Οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις όμως, το κτίριο της διοίκησης, οι αποθήκες κτλ., επειδή ήταν σε διαφορετικά σημεία, δηλαδή δεν είναι όλη η εγκατάσταση μαζί συγκεντρωμένη, γι' αυτό το λόγο δεν είχαμε και μεγαλύτερο ατύχημα, γιατί ήταν αποθηκευμένες τεράστιες ποσότητες εκδοτικών στις αποθήκες. Όμως η διαμόρφωση του χώρου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ήταν σε ξεχωριστά κτίρια. Νομίζω ότι δίνει τη δυνατότητα στον επιχειρηματία να ξαναεπενδύσει σε ένα κτίριο, να ανακατασκευάσει την γραμμή παραγωγής και να συνεχίσει την λειτουργία της επιχείρησης. Το ευχόμαστε νομίζω αυτό. Είπαμε με την προϋπόθεση να αποδοθούν πρώτα οι ευθύνες όπου αυτές υπάρχουν με κάθε δικαιοσύνη. Το λέτε για δεύτερη φορά και με βάζει έτσι σε σκέψεις να σας το ρωτήσω. Υποψιάζεστε κάτι, κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι δεν λειτουργούσε καλά, κάτι αμελούσε ως επιχείρηση στα μέτρα ασφαλείας? Κοιτάξτε, για να χαθούν οι τρεις άνθρωποι, κάτι δεν πήγε καλά. Μιλάμε για μια επιχείρηση που το λάθος, μια δραστηριότητα που το λάθος δεν συγχωρεί. Δυστυχώς συνέβη. Αυτό όμως πρέπει να εξακριβωθεί. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω, δεν θέλω να ανακατευθώ, η προανάγκηση είναι μυστική. Εγώ λόγω και του επαγγέλματός μου τα γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει να κάνεις μια προανακριτική έρευνα. Νομίζω ότι είναι ώρα των ειδικών να αποφανθούν και δεν χρειάζεται ο καθένας μας να λέει και να έχει σενάρια ή να έχει τις ιδέες του. Τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Η έρευνα συνεχίζεται. Νομίζω ότι πολλοί έμπειροι άνθρωποι έχουν διατεθεί προς το σκοπό αυτό να ασχοληθούν και όλοι αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το αποτέλεσμά της. Ναι, σωστό είναι αυτό, και επίσης πολύ σωστό είναι το ότι από την ώρα που έγινε αυτό το μοιραίο προφανώς κάτι δεν πήγε καλά. Είτε ήταν ανθρώπινο λάθος, είτε ήταν έλλειμμα στην ασφάλεια της λειτουργίας της επιχείρησης. Ναι, κάτι συνέβη. Εμείς θέλουμε να το μάθουμε. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα είναι απαίτηση της κοινωνίας των Γρεβενών να μάθει τι συνέβη σε μια επιχείρηση, πρώτα απ' όλα γιατί χάθηκαν τρία παιδιά, και δεύτερον, για να ξέρουμε όλοι πώς μπορεί να μην ξαναγίνει αυτό το περιστατικό. Γιατί ναι, μεν λέμε θέλουμε να δουλέψει ακόμα μια φορά η επιχείρηση κτλ. Κανένας όμως δεν θέλει να δουλέψει μια επιχείρηση που μπορεί να ξανασυμβεί το ίδιο ατύχημα. Κάτι τελευταίο, ως περιέργεια το ρωτώ, γιατί η καταστροφή ήταν τρομακτική, ήταν πολύ μεγάλη τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις εικόνες που αντικρίσαμε. Έχει γίνει γνωστό το πόσα κιλά δυναμίτιδα ήταν αυτό που τελικά προκάλεσε την έκρηξη? Όχι, κύριε Μαυρίδη, ακόμα δεν έχει. Αυτό αποτελεί αντικείμενο της έρευνας. Πάνω σε αυτό νομίζω ότι εργάζονται οι ειδικοί και σε άλλα στοιχεία που θα μπορέσουν να συγκεντρώσουν σιγά σιγά. Το καλό είναι ότι πληροφορούμε ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά. Βέβαια και οι οικογένειες των παιδιών, των εργαζομένων που χάθηκαν, έχουν ορίσει τεχνικούς συμβούλους από πλευράς τους ξεχωριστούς, και αυτό νομίζω ότι διασφαλίζει και την ακεραιότητα της έρευνας, που ούτως ή άλλως θα ήταν νομίζω σωστή, αλλά όπως και να έχει και οι οικογένειες καλά κάνανε και ορίσανε τεχνικούς συμβούλους ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και το πιο δίκαιο αποτέλεσμα για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριγώνη. Ήταν ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γρεβενών, ο Χρήστος Τριγώνης. Να είστε καλά, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για την συνέχεια του δελτίου.
Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια αθλητική είδηση που αφορά την πόλη της Κοζάνης και την ομάδα της Κοζάνης. Μεγάλη, πολύτιμη νίκη πέτυχε η ομάδα της Κοζάνης με σκορ 1-0 απέναντι στον Μακεδονικό Θεσσαλονίκης. Νίκη η οποία την φέρνει μόλις 3 βαθμούς από τον αναπνοής βαθμών από τον πρωτοπόρο και δημιουργεί βάσιμες ελπίδες να ενταχθεί στα παιχνίδια μπαράζ προκειμένου να ελπίζει στην άδωνο στην επόμενη κατηγορία. Σε ένα κατάμεστο δάκρυ, Κοζάνη έκανε το καθήκον της και επιβλήθηκε με 1-0 του πρωτοπόρου Μακεδονικού Θεσσαλονίκης. Έτσι πλέον η απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων στους 2 βαθμούς και ενώ απομένουν 4 αγωνιστικές. Το μοναδικό τέρμα πέτυχε ο Γιώργος Ρογκώτης στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Αξίζει να σημειωθεί πως το παρόν στις κερκίδες του γηπέδου έδωσε ο Σταύρος Μάνταλος, υπεύθυνος της ΚΕΔ για το αριστερικό ποδόσφαιρο. Η ικανοποιητική φαίνεται από αυτό που είπατε. Ένα μεγάλο παιχνίδι στο δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Είναι πολλά αυτά τα μεγάλα παιχνίδια που προέκυψαν σε όλους τους ομίλους. Έχουμε καλές ομάδες, έχουμε καλό ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Σήμερα είδαμε ένα πολύ ωραίο αγώνα. Κέρδισε δίκαια ο καλύτερος. Νομίζω ότι έγινε και κάτω από μια πολύ καλή ατμόσφαιρα. Και όσοι το παρακολουθήσανε, όπως και εμείς, το χαρήκανε. Σήμερα απέδειξε η γηπεδούχος ομάδα ότι μπορεί να φιλοξενήσει ένα μεγάλο ντέρμπι, ένα ντέρμπι δύο ισοδύναμων ομάδων και να γίνει κάτω από αποκλειστικά αθλητικές συνθήκες. Κάνουμε μια προσπάθεια φέτος, στηρίζουμε τα παιδιά που είναι σε αυτή την κατηγορία, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι Έλληνες, είναι νεαροί σε ηλικία. Έχουμε δώσει παιχνίδια και δίνουμε παιχνίδια σε αυτά τα παιδιά για να αποδείξουν ότι μπορούν να σταθούν και σε αυτή αλλά και σε μεγαλύτερη κατηγορία. Στηρίξαμε την απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας να σφυρίξει αυτό το παιχνίδι, το μεγάλο παιχνίδι, ένας διαιτητής της κατηγορίας, για εμάς ένας από τους καλούς διαιτητές. Νομίζω ότι θα είδατε όλοι και πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε με αυτό. Μας δικαίωσε. Δεν ασχολήθηκε κανείς με την διαιτησία σήμερα και αυτό είναι το χαρμόσυνο που βγάζει σε εμάς και μας αφήνει μια γλυκιά γεύση αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.